σένα και γιορτάζω την κάθε στιγμή. Εδώ στις χαρέκλες μας, γιατί έχουμε ωραία κουβεντούλα να κάνουμε με έναν αγαπημένο ηθοποιό που, ναι, τα λέγαμε και προηγουμένως ότι πρώτη φορά θα τα πούμε έτσι τέτα τέτ και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα ο Ανδρέας Τηλεμάχου. Ανδρέα μου. Ελπίδα μου. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τα λέγαμε εδώ πόσο μας αρέσει μάλλον ο ήλιος, γιατί σήμερα είναι μια συννεφιασμένη χειμωνιάτικη ημέρα. Ναι. Και τα λέγαμε εδώ ότι είμαστε άνθρωποι του ήλιου εμείς, της χαράς. Ναι, είναι αλήθεια όπως σου είπα όμως ότι σαν χώρα δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, γιατί έχουμε τις καλύτερες θερμοκρασίες νομίζω. Και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Οπότε εντάξει. Σίγουρα και εγώ προτιμώ το καλοκαίρι, δεν μπορώ το χειμώνα. Ναι, καλέ. Ναι. Δηλαδή, ελάχιστοι νομίζω είναι οι Κύπροι οι οποίοι θα σου πούνε ότι αγαπούν το χειμώνα. Ναι. Και το χειμώνα τον αγαπούν για μία εβδομάδα. Δύο, άντε. Μετά. Λοιπόν, Ανδρέα μου, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε περισσότερα για σένα. Για τις δικές σου αλήθειες. Είσαι χρόνια στο χώρο. Ένας Ανδρέας ο οποίος είναι ο ίδιος όπως ήταν πριν από 30 χρόνια ή κάποιες καταστάσεις, κάποια γεγονότα σε έχουν διαφοροποιήσει ή έχουν διαφοροποιήσει κάποιες συμπεριφορές σου. Όχι μόνο διαφοροποιήσει, αλλά έχουν αλλάξει ριζικά πράγματα. Ναι, όσον αφορά το χαρακτήρα, γιατί κάποτε πίστευα ότι ο χαρακτήρας απλώς διαμορφώνεται. Όχι, αλλάζει ο χαρακτήρας. Όταν περάσουν κάποια πράγματα μέσα σου και διεισδύσουν, πλέον γίνεσαι αναγκαστικά άλλος άνθρωπος. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κάνω πολύ συχνά αυτοκριτική, ό,τι δεν μ' αρέσει, ό,τι έχει περάσει η μόδα, να το πω έτσι, τα διώχνω, τα αποβάλλω, διώχνω οτιδήποτε με κάνει να μην αισθάνομαι εγώ καλά και να αισθάνονται οι άλλοι καλά. Δεν κάνω το χατήρι δηλαδή κανενός να τον κάνω να νιώσει καλά και να μην νιώθω εγώ καλά. Το έκαμνες όμως είμαι, αυτό. Ναι. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι το πλήρωνα. Αλλά πρέπει να περάσεις από αυτό το στάδιο για να καταλήξεις σε αυτό. Καλά είναι να περνούν και οι άλλοι, αλλά και εγώ θέλω να περνώ καλά. Βέβαια. Και έτσι έχω απομυθοποιήσει πάρα πολλά πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους που τους είχα ψηλά, είναι στο πάτωμα τώρα, παρόλο που μπορεί να μην είχαν βοηθείς κιόλας, αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος βοηθάει κάποιον για μια ζωή, πρέπει να είσαι το δουλικό εντός εκτός εισαγωγικών. Και έτσι έχω χαράξει μια πορεία χαρούμενη και βασανιστική. Βασανιστική από την άποψη της δουλειάς μου. Όχι. Εντάξει, έχει επιπτώσεις και στην προσωπική ζωή, αλλά εντάξει, είμαι άνθρωπος που αγωνίζομαι και προσπαθώ να επιβιώσω. Και αυτόν το έχεις αποδείξει βεβαίως. Από τα λεγόμενα σου όμως, Ανδρέα μου, μας αφήνεις να καταλάβουμε ότι κάποιοι άνθρωποι σε πλήγωσαν. Ναι. Πολλές φορές, ξέρεις, Ελπίδα μου, με πλήγωσα, αλλά εγώ είχα δώσει το δικαίωμα. Να μην είμαστε μόνο, ξέρεις, ότι... Ναι, να μην τα ρίχνουμε και στον εαυτό μας όλα, όμως. Ναι, ναι, όχι, είναι μοιρασμένο, κάποτε. Ναι, ναι. Πληγώθηκα, καλά έπαθα. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πληγωθεί στη ζωή του. Εξαρτάται αυτή την εμπειρία πώς την αξιοποιείς. Δηλαδή, αν την αφήσεις να περάσει έτσι, θα ξαναπληγωθείς και θα ξαναπληγωθείς. Ναι. Εάν όμως περάσει και αυτή μέσα σου και σου μέσα, και το πιστεύω από πολύ μικρός αυτό, μέσα από τα
από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που περνούμε, θα βρεις και δύο καλά. Αποκλείεται να είναι μόνο κακά. Και το αντίθετο, κάτι που περνάς πάρα πολύ καλά, θα βρεις δύο αρνητικά. Ναι. Και αυτό το λέω με την πείραν το χρόνο μου. Δεν οραματίστηκα, δεν σκέφτηκα, δεν. Είναι η εμπειρία που μιλά και όχι απλώς έτσι. Και σαφώς μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από τις επιλογές μας, είτε είναι σωστές είτε είναι λανθασμένες, γινόμαστε κι εμείς πιο όρημοι. Συνειδητοποιούμε και βλέπουμε καταστάσεις και πράγματα και κάνουμε τις επιλογές μας πλέον. Ναι. Και τότε τις κάναμε τις επιλογές μας, δεν τις απομυθοποιώ. Δεν ήμασταν τόσο όρημοι, αλλά να σου πω όμως, έχει τη χάρη του. Ναι. Και το παρελθόν, τα χρόνια των 16, των 20, των 35, έχουν και αυτά. Μη σου πω ότι ήταν πιο καλύτερα χρόνια για μένα. Αλλά και να μην ήταν, έτσι είναι η ζωή, πρέπει να μην... Πρέπει πάντα να δοξάζεις το Θεό. Και εγώ αυτό έκανα. Έχω πολύ πίστη στο Θεό. Έχεις πίστη. Και δεν τον εγκαταλείπω. Και... Ούτε αυτός. Ούτε αυτός. Ούτε αυτός. Ποτέ. Ποτέ πραγματικά. Και αυτή η πίστη μου δίνει... Τι μου δίνει. Μου δίνει την χαρά να μπορώ να δώσω αγάπη. Να αντιμετωπίζω τα πράγματα όχι τόσο σοβαρά πια. Υπάρχουν πολύ χειρότερα. Θα μου πεις και τι σε νοιάζει εσένα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και να με νοιάξει δηλαδή τι μπορώ να κάνω όταν δεν περνά από το χέρι μου. Όταν βλέπω παιδάκια να πεινάνε, να πεθαίνουν στον δρόμο παντού και δεν γίνεται κάτι. Δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω ότι σε αυτή τη χώρα ένα ζευγάρι που δεν κάνει παιδιά, να του δώσεις το παιδί να το μεγαλώσει. Όχι να τον περνάς από 40 κύματα, να περάσουν χρόνια και αν σου το δώσουν για υιοθεσία, γιατί υπάρχει, σου λέει, κάποιοι νόμοι. Ποιοι νόμοι? Οι νόμοι είναι ότι το αφήνεις το παιδί, το μωρό, να πεθάνει. Παρά να το δώσεις σε κάποιον... Που να το δώσει αγάπη. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Να το αγοράζεις το παιδί. Δεν υπάρχει ό,τι χειρότερο. Να αγοράζω παιδί και να μην μου το δίνουν να το μεγαλώσω, να το αγαπήσω, να προσφέρω. Αυτά είναι σοβαρά. Μ' αυτά ναι. Όμως... Επικεντρώθηκες όμως αυτό τώρα. Είναι κάτι που έχεις προσπαθήσει, αλλά δεν ευδοκίμησε. Όταν πήγαμε με τον Μαρίνο κάποια στιγμή, πριν πόσα χρόνια, νομίζω το 2013, στη Συρία είχα γνωρίσει ένα μικρό, ναι, μαζί με άλλα μωράκια. Και με λάτρεψε και από την πρώτη μέρα με φώναξε παπά και είχα πάθει σοκ. Ξυπνήσε αυτόματα το πατρικό μου αίσθητο, ναι, δεν ξέρω, ποτέ δεν ήθελα γιο. Ήθελα πάντα, αν έκανα παιδιά, να έκανα γιο, κόρη. Έζησα μαζί του 6 μέρες. Δεν μπορώ να σου περιγράψω την κατάσταση. Ένα παιδάκι άγνωστο προς εσένα. Άγνωστο και γάμνα και καβγάδες. Ήταν ζητιανάκι. Ναι. Και πρόσεξε, του έδινα λεφτά και τι έκανε. Όταν περνούσε και έβλεπε μια μάνα να κρατάει το μωρό της και να ζητάει ελεημοσύνη, της τα έδινε. Και λέω, κοίτα το παιδί. Ναι. Του έδινα να πάρει από το ζαχαροπλαστείο κάτι να φάει και ερχόταν και μου το έφερνε εμένα. Και την τελευταία μέρα που θα φεύγαμε, τον έχασα από μπροστά μου. Του λέγα, πού είναι? Στην Πολύνωνα τον κοιτάω, βλέπω τον πίσω από ένα στήλο να κλαίει.
Και μέχρι να φύγουμε, μου φώναζε παπά, παπά, παπά. Τι είχα κάνει, του είχα δώσει το τηλέφωνο μου και προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι αύριο φεύγω και αυτό. Ήμουν χαζός, δεν το σκέφτηκα, αναγνώριζα τη μητέρα του, γιατί η πατέρα δεν είχε, και να προσπαθούσα με κάθε τρόπο να το φέρω μαζί. Και είναι μέσα σε δράση. Έκανες προσπάθειες δηλαδή. Και, όχι, προσπάθεια δεν έκανα, γιατί έξερα πως δεν θα βγει πουθενά. Mm-hmm. Απλώς έχετε το είπα επικοινωνία. Στην τηλεόραση και είπα τότε, δεν ξέρω ποιος πρόεδρος ήταν τότε, να κάνει κάτι, mm-hmm. σιγά που θα έκανα. Επικοινωνία έχετε? Όχι. Όχι. Χαζός. Του έδωσα το τηλέφωνο μου και περίμενα να πάρει τηλέφωνο. Πώς θα με πάρει αυτό, μωρό? Ναι. 6 χρονών μωρό. Κατάλαβε. Ανδρέα μου... Μακάρι να βρίσκονται άλλοι να σώζουν. Ναι. Έχουν εκατομμύρια. Καθένας, βέβαια, βέβαια. Ο καθένας το δικό του λιθαράκι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα γενικότερο καλό, δηλαδή δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Αλλά μπορούμε, άμα δούμε ένα παιδάκι έτσι μέσα στον δρόμο, να του δώσουμε φαγητό να φάει. Βέβαια. Να του δούμε μια καλή κουβέντα, να του δώσουμε μια αγκαλιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορούμε, ναι. Ανδρέα μου, τι είναι αυτό που σε κάνει εσένα ευτυχισμένο? Τι είναι αυτό που σε κάνει εσένα ευτυχισμένο? Και είσαι ευτυχισμένο αυτή την περίοδο? Να σου πω, εγώ είμαι σχεδόν πάντα ευτυχισμένο. Τι ωραίο αυτό. Τι εννοώ? Ότι επειδή τα έχω καλά με τον εαυτό μου, δεν έχω κόμπλεξ, δεν έχω ανασφάλειες, δεν έχω ζήλια, δεν είμαι ανταγωνιστικός, δεν είμαι μίζερος. Επειδή λοιπόν τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον ψάχνω ακόμα. Με πάρα πολλά προβλήματα υγείας, mm-hmm. δεν θα ήθελα να το πω, αλλά το λέω για να καταλήξω. Και η πίστη μου στο Θεό δεν με αφήνει να μην είμαι ευτυχισμένος όταν ξυπνά και βλέπω, περπατώ, ακούω, μιλώ, δεν μπορώ να μην είμαι ευτυχισμένος. Τι θα ήταν αυτό που θα με έκανε περισσότερο ευτυχισμένο από το να ζω και βεβαίως εννοείται να είσαι καλά. Έτσι. Τα δεδομένα αυτά που τα έχουμε όλοι δεδομένα. Δηλαδή, τι, ευτυχία τι, να κάνεις λεφτά, να χτίσεις σοκέλες, να πηγαίνεις ταξίδια. Ωραία και αυτά, εντάξει, στα ταξίδια, όχι στις σοκέλες. Γιατί πάνε χαμένα λεφτά, άστο να χτίσω μια οκέλα παρά να σώσω ένα παιδάκι. Ωραία και αυτά, αλλά η ψυχούλα γεμίζει. Ναι. Το θέμα είναι να γεμίσουμε για την ψυχούλα μας. Ακριβώς. Αν ξέρεις πραγματικά τι κάνεις, πραγματικά, και δεν το κάνεις για να δείξεις σε κάποιον, «Α, ο Ανδρέας σε βοηθάει», και το κάνεις με την ψυχή σου, ναι, θα το πάρεις πίσω. Θα το πάρει. Βεβαίως δεν το κάνω για να το πάρω πίσω. Το κάνω γιατί το αισθάνομαι. Ποτέ δεν κάνω και ποτέ δεν λέω κάτι που να μην αισθάνομαι. Mm-hmm. Για μένα το πρέπει δεν... Δεν αυτή υπάρχει. Η λέξη είναι... είδες πως εξαφάνιση για μένα. Ανδρέα μου, επαγγελματικά πάντως είσαι σε μια πολύ ωραία φάση, αφού ανεβαίνει και πάλι αυτό το έργο, το υπέροχο έργο, το οποίο ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει. Δεν το έχω δει, επιφυλάσσομαι όμως, δεν έχω έρθει, επιφυλάσσομαι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Μετά από πόσα χρόνια? Μετά από 17 χρόνια. Που τώρα είστε και κλείνετε και τα 20 χρόνια. Το θέατρο Ανεμόνα. Ναι. Για πες μου, πρεμιέρα κάνατε. Κάναμε, ναι. Είναι η τρίτη μας εβδομάδα τώρα. Mm-hmm. Πάμε πολύ καλά, δόξα Θεώ. Εντάξει, είναι Oscar Wilde, είναι ένα φοβερό έργο. Και εντελώς τυχαία είναι και πολύ πολύ επίκαιρο, γιατί πάντα, τώρα που λέγαμε για το καλό και για τα αυτά,
πάντα υπάρχει αυτή η πάλη του καλού με του κακού. Με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Το πώς γεννιόμαστε, αυτό το DNA που κουβαλάμε και νομίζουμε ότι ξεκινάνε από λάθος πράγματα που έχουμε κάνει εμείς και εξελιχθήκαμε σε κακή χαρακτήρα, ενώ σε πολλά θέματα και σε θέματα υγείας πιστεύω πολύ στον DNA. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα έργο που αγαπήσαμε και τότε πάρα πολύ και πήγε και τότε πάρα πολύ καλά. Και πώς το επιλέξαμε. Ναι, επειδή ήταν τα 20χρονα. Μπράβο, για να τιμήσετε και τα 20χρονα. Ναι, θέλαμε ένα έργο που είχαμε ανεβάσει στο θέατρο. Ναι. Επιλέξαμε 10 και έχουμε μπει με τον Μαρίνο. Θα γράψεις σε ένα χαρτάκι ποιο έργο θέλεις από τα 10 και εγώ. Και μετά να δούμε. Μη μου πεις ήταν το ίδιο. Ήταν το ίδιο. Αλήθεια. Αυτό είναι καρμικό. Ναι. Το ίδιο. Δεν μπορούσε να μην ανέβει ξανά αυτό το έργο. Ναι. Και έτσι προχωρήσαμε. Πολύ δύσκολο έργο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί, δεν ξέρω, κάθε φορά λέω για μηνύματα, mm-hmm. όμως αυτό το έργο έχει πάρα πολλά μηνύματα και εξαρτάται από τον θεατή το πώς θα εισπράξει αυτό που θα δει. Ανδρέα, στον καθένα θα λειτουργήσει διαφορετικά και αυτή είναι εγωιτία. Και αυτή είναι εγωιτία βεβαίως. Ναι, πρωταγωνιστός. Πρωταγωνιστής αλλά σκηνοθετής κιόλας. Και σκηνοθέτης και σκηνογράφος. Σκηνογράφος mm-hmm. και μουσική επιμέλεια. Αλήθεια. Όλα τα έχω κάνει εγώ. Και βεβαίως να πούμε και τους υπόλοιπους που είναι μαζί σου. Ναι, εκτός από μένα είναι ο Μαρίνος ο Ξενοφόντος. Ο Πέτρος ο Πέτρου, η Έλια Ιωαννίδου, η Φανή Σοκράτου, η Γιάννα Λευκάτη, ο Νικόλας ο Πέτρου, ελπίζω να μην ξεχάσω. Όχι, δεν ξέχασες, τα ελέγχω και εγώ από το σκονάκι μου, μην ανησυχείς, τα έχω μπροστά μου. Του σχεδιασμό φωτισμού ο Βασίλης ο Πετινάρης, τα κοστούμια η Θεοδώρα Πέτρου, τι άλλο. Τι άλλο να πούμε για τις παραστάσεις. Ναι, μεν είστε 3 εβδομάδες ναι. που παίζετε, αλλά να πούμε θέατρο είναι μόνο κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι, και όμως, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο είναι 8.30. Μάλιστα. Και Κυριακή είναι 7. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα πάτε. Δεν θα πάμε πολύ. Ναι. Γι' θα αυτό πάτε ο κόσμος και άλλες... να το ξέρει, να προλάβει, να έρθει να το δει. Ναι. Γιατί όσο επιτυχία και να έχει, πρέπει να το κατεβάσεις για να ανεβάσεις το επόμενο έργο για να μην χάσεις σωστό. Τη χορηγία. Α, οπότε, μπράβο, είναι και χορηγίες. Ναι, οπότε αναγκάζεσαι να το κατεβάσεις για να ανέβει το επόμενο έργο. Mm. Έτσι να προλάβουν να το δουν. Θα πάτε και περιοδία σε άλλες πόλεις. Θα πάμε περιοδία. Θα πάμε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα. Γι' αυτό να το ξέρετε, Λεμεσανοί μου, παφίτες μου. Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Να τα πω. Βεβαίως. Περιοδίες. Πάφος. Στο Μαρκίδιο Θέατρο 28 Φεβρουαρίου. Ημέρα Τρίτη είναι και 1η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη. Και Λεμεσός βεβαίως στο Θέατρο Ριάλτο. 7 Μαρτίου που είναι ημέρα Τρίτη. Και στη Λάρνακα στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος. 11 Μαρτίου ημέρα Σάββατο. Ακριβώς. Θα πάτε σε όλες τις πόλεις. Δεν θα μου αφήσετε κανέναν παραπονεμένο. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι όλοι πρέπει να. Ναι, να δουν και αυτοί πρέπει, που πάνε το θέατρο ιδιαίτερα. Ναι. Είναι μια συγκλονιστική παράσταση, ένα συγκλονιστικό έργο. Ναι, διότι ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι πριν προλάβουν να μάθουν ότι θα περιοδεύσει το έργο, γιατί ούτε κι εμείς ξέρουμε από πριν. Συγκεκριμένα την Κυριακή ήρθε ένα ζευγάρι το οποίο αυτό το ζευγάρι το είχε δει και πριν από 17 χρόνια. Μάλιστα. Και του είχε μείνει έντονα μέσα. Ναι. Ήταν φίλοι. Ήρθε από τη Λεμεσό ο άνθρωπος, πήγε στο παραλίμνη, πήρε την κοπέλα, ήρθανε στη Λευκωσία, είδαν την παράσταση, θα την έπαιρνε παραλίμνη και θα πήγαινε ξανά Λεμεσό. Άκου τώρα.
Και του λέω, γιατί δεν είστε Λεμεσό, να μαζί, να έρθεις Λεμεσό. Λέει, μου θα έρθετε Λεμεσό. Σου δίνω, λέω, του πρόσκληση για να έρθεις να μας κάνει. Θα έρθω οπωσδήποτε. Έτσι, τιμούμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί... Να δώσουμε και έναν τηλέφωνο, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο φίλοι τηλεθεατές και ρωτάνε. Να δώσουμε ένα τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες και βεβαίως κρατήσεις, γιατί όπως ξέρετε πρέπει να κάνετε τις κρατήσεις στα θέατρα. 99-344-702. 99-344-702 και στο 7077-21. Ανδρέα μου, αγαπημένε, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα όμορφα. Και εμείς. Πάρα πολύ. Καλή αρχή, καλά. ναι. Καλό χρόνο να έχουμε. Καλό χρόνο. Γιατί στο δεύτερο μήνα βρίσκομαι. Καλό μήνα. Καλό μήνα κιόλας. Στις αρχές του χρόνου είμαστε. Το 2023 να μας πάει όσο καλύτερα γίνεται. Αυτός ο μήνας να είναι μόνο χαμόγελα. Φτάνει να είμαστε λίγο θετικοί για να μην επηρεαζόμαστε. Έτσι ακριβώς. Εμείς οι Κύπροι είμαστε λίγο επιρρεπείς αλλούς. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τα αρνητικά που μας βάλλονται. Να κρατούμε και τα θετικά και θα προχωρήσω. Έτσι, να βλέπουμε υγεία τα να θετικά. Έχουμε. Πάνω από πρώτα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα πούμε, γιατί θέλω να δεις την παράσταση.